15 διαδηλωτές συνελήφθησαν και 14 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργάνωσε η ομάδα Stand Up στην Ισπανία. Η ομάδα καλεί τους Ισπανούς να πολιορκήσουν επαόριστον το κοινοβούλιο μέχρι να παραιτηθεί η κυβέρνηση Ραχόη. Οι 1000 περίπου διαδηλωτές, κυρίως νέοι, προσπάθησαν να ρίξουν το δόφραγμα που είχε στήσει η αστυνομία στο δρόμο που οδηγεί στο κοινοβούλιο. Εκδόξευσαν μπουκάλια, κροτίδες και φωτοβολίδες εναντίον των αστυνομικών. Πάντως, οι κυριότερες οργανώσεις του κινήματος των αγανακτισμένων δήλωσαν ότι δεν θα συμμετέχουν στη διαδήλωση και πήραν αποστάσεις από την ομάδα γιατί, όπως είπαν, δεν μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Νωρίτερα, η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας είχε ανακοινώσει ότι η ενεργεία έχει χτυπήσει κόκκινο με τους ανέργους να ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια.